Αγαπητοί, αγαπητές, συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, αξιωματούχοι, αγαπητοί μας χορηγοί, αγαπητά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Εθνικής Ομάδας του GEM, αγαπητοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, αγαπητοί και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, φίλοι δημοσιογράφοι των μέσων ενημέρωσης, καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της Εθνικής Έκθεσης Αναφοράς για το 2019-2020 στα πλαίσια της μελέτης Global Entrepreneurship Monitor, το GEM. Το GEM αποτελεί ένα σημαντικό, έγκυρο και διεθνώς αναγνωρισμένο στατιστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας σε περισσότερες από 100 χώρες με τη συμμετοχή άνω των 300 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η συμμετοχή της Κύπρου στο GEM μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου της Κύπρου γίνεται με την ευγενή στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της PwC. Το ειδικό παράρτημα φέτος είναι αφιερωμένο στις δραστηριότητες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει η αγαπητή συνάδελφος Αριάννα Πολυβίου δείχνουν μια θετική και ανωδική τάση ως προς τις αντιλήψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας, τη θέση των επιχειρηματιών στην κοινωνία και τις ικανότητες για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πάνω σε αυτά τα εθαρρυντικά αποτελέσματα καλούμαστε να χτίσουμε. Άλλοι τομείς αναδεικνύονται τόσο ως ευκαιρίες όσο και ως προκλήσεις, προκειμένου να μπορεί η Κύπρος να πετύχει ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης με βάθος και ποικιλομορφία. Ταυτόχρονα όμως, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία ώστε όλοι όσοι έχουμε τη δυνατότητα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό να προωθούμε την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, είτε μέσω άσκησης πολιτικής, είτε μέσω του επαγγελματικού μας αντικειμένου, για εμάς τους ακαδημαϊκούς, μέσω της γνώσης που εργαζόμαστε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Όλοι λοιπόν, εμείς να μπορούμε να συζητάμε μεταξύ μας και να ενεργούμε έχοντας ως βάση στοιχεία και δεδομένα. Όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες τα τελευταία χρόνια σε φαινόμενα ιδεοληψίας και πολιτικοποίησης δράσεων και πρωτοβουλειών σε επίπεδο κρατών. Ελπίζουμε πως ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, θα αποφύγουμε τέτοιες διαβρωτικές επιδράσεις και θα αφήσουμε τα δεδομένα να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα και πολιτικές. Τα αποτελέσματα του GEM για το 2019 και 2020 και η Αριάννα, υπόσχομαι, είναι η τελευταία φορά που προτρέχω, δείχνουν πως όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, ο φόβος της αποτυχίας έχει μειωθεί σε σύγκριση με το παρελθόν. Αυτό είναι καλό. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του ρίσκου, όχι σε συναισθήματα. Αυτό όμως που το GEM δεν μετράει είναι πως το ρίσκο και το κόστος της αποτυχίας μας στο να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο έχει αυξηθεί. Ανέφερα προηγουμένως πως η Κύπρος χρειάζεται ένα μοντέλο ανάπτυξης με βάθος και διαφοροποίηση, με την ευελιξία που θα του επιτρέπει να εκμεταλλεύεται γρήγορα ευκαιρίες και να ελαχιστοποιεί κινδύνους. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται τόσο σε πόρους και υποδομές, όσο και σε δεξιότητες. Ένα μοντέλο δηλαδή ανάπτυξης όπου η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Εμείς από την πλευρά μας ως Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση τη διάχυση των αποτελεσμάτων του GEM στα πλαίσια των εκδηλώσεών μας, αλλά και με την επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε δεκάδες οργανισμούς και πρεσβείες, σε ειδικούς και εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο GEM και αυτοί πλέον έχουν ξεπεράσει τους 100, και σε ειδικούς που δεν συμμετέχουν στο GEM. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα του GEM στο σχεδιασμό των μελλοντικών μας δράσεων, ειδικά όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Όχι μόνο για τους δικούς μας φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, γενικότερα της ευρύτερης κοινότητας. Ας δούμε λοιπόν, ας μας οδηγήσει η Αριάννα στο πού βρισκόμαστε σήμερα, για να καταλάβουμε καλύτερα πού πρέπει να πάμε. Πάνω, σε ευχαριστώ. Δώσουμε ένα λεπτάκι για να κάνω ένα share screen της παρουσίασης. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην παρουσίαση της Εθνικής Έκθεσης Αναφοράς Global Entrepreneurship Monitor για το 2019-2020 για την Κύπρο. Λόγω των συνθηκών, για φέτος η εκδήλωση διεξάγεται διαδικτυακά. Να αναφέρω για όσους μπήκαν λίγο αργότερα ότι το συγκεκριμένο session βιντεοσκοπείται και ότι για λόγους καλύτερου συντονισμού έχουμε προγραμματίσει ένα Q&A session μετά το τέλος της παρουσίασης και ένα άλλο Q&A session έπειτα από το τέλος της παρουσίασης των δράσεων του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Συγγνώμη, για ψηφιακής μεταρρύθμισης.
Σήμερα με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε λοιπόν τα αποτελέσματα της τέταρτης σε σειρά συμμετοχής της Κύπρου στο Global Entrepreneurship Monitor ή αλλιώς GEM. Το Global Entrepreneurship Monitor ίσως είναι η μεγαλύτερη σε παγκόσμια κλίμακα έρευνα επιχειρηματικότητας που διεξάγεται. Για τα τελευταία 15 χρόνια το GEM συλλέγει δεδομένα από ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Και μπορούμε να πούμε ότι η συμμετοχή της Κύπρου στον GEM ουσιαστικά βάζει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στη σημερινή παρουσίαση θα παρουσιάσω πολύ σύντομα τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για να συλλέξουμε τα δεδομένα της συγκεκριμένης έκθεσης αναφοράς. Θα παρουσιάσω τα κύρια αποτελέσματα, καθώς και κάποια συμπεράσματα και εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής που προκύπτουν. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά μπορείτε να βρείτε στην έκθεση αναφοράς του GEM για το 2019-2020 για την Κύπρο, που είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Και αρχίζοντας με τη μεθοδολογία, η μεθοδολογία του GEM αποτελείται από δύο βασικά ερωτηματολόγια, το ερωτηματολόγιο του ενήλικου πληθυσμού ή αλλιώς Adult Population Survey και το ερωτηματολόγιο των εθνικών εμπειρογνωμών ή αλλιώς National Expert Survey. Μέσα από το πρώτο ερωτηματολόγιο, το GEM συλλέγει απόψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, καθώς και πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην κάθε χώρα. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο για φέτος είχε 96 ερωτήσεις, οι οποίες για την Κύπρο μεταφράστηκαν στα ελληνικά, η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Και συλλέξαμε δεδομένα από 2014 ενήλικες στην Κύπρο, ηλικιών 18 μέχρι 64, που είναι κάτοικοι των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι το GEM θέτει πολύ αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με τη συλλογή των δεδομένων, δηλαδή για παράδειγμα, υπάρχουν προϋποθέσεις για ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην δειγματοληψία, για συγκεκριμένο δείγμα από όλες τις ηλικιακές ομάδες, για αντιπροσωπευτικό δείγμα σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού κλπ. Για το δεύτερο ερωτηματολόγιο, το ερωτηματολόγιο των εθνικών εμπειρογνωμόνων, το GEM καταγράφει απόψεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα της κάθε χώρας. Στην περίπτωση της Κύπρου, τα δεδομένα μας τα έδωσαν 44 εμπειρογνώμονες, που ήταν είτε επιχειρηματίες, σύμβουλοι, στέλεχοι του δημόσιου τομέα, ακαδημαϊκοί κλπ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια σχέση με το επιχειρηματικό οικοσύστημα της Κύπρου. Σε αυτό το σημείο να πω ότι αν κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μας ακούν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόσο για τον χρόνο σας, όσο και για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Με βάση αυτά τα δύο ερωτηματολόγια, είμαστε σε θέση να εξάγουμε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τα δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Πριν προχωρήσω στα αποτελέσματα, θα ήθελα να αναφέρω ότι για τη φετινή έκθεση αναφοράς για την Κύπρο, επιλέξαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της Κύπρου τόσο με προηγούμενες χρονιές, δηλαδή με τα δύο προηγούμενα χρόνια, όσο και με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης. Να σημειώσω ότι ως Ευρώπη, για τον GEM ορίζει την Ευρώπη ως την ευρύτερη γεωγραφική της Ευρώπης και όχι μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπου ήταν εφικτό, επιλέξαμε επίσης να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα την επιλέξαμε λόγω ομοιότητας σε κουλτούρα και για γεωπολιτικούς λόγους, το Λουξεμβούργο λόγω ομοιότητας σε μέγεθος πληθυσμού. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, λοιπόν, προχωρήσαμε και συλλέξαμε και αναλύσαμε τα δεδομένα ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Μία από τις κατηγορίες των ερωτήσεων αφορούσε τις απόψεις του πληθυσμού σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα τις κοινωνικές απόψεις. Στην ερώτηση, κατά πόσο πιστεύετε ότι η επιχειρηματικότητα είναι καλή επιλογή καριέρας, 73% του πληθυσμού απάντησε θετικά. Βλέπουμε δηλαδή μια αύξηση σε αυτό το δείκτη σε σχέση με το 2018-2019, που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 69,9% και την προηγούμενη χρονιά που ήταν 66,2%. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν 60,3%,
και είναι χαμηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη του Λουξεμβούργου που ήταν 81,3%. Η επόμενη ερώτηση αφορά το κατά πόσον οι επιχειρηματίες λαμβάνουν υψηλή θέση στην κοινωνία. 76,7% του πληθυσμού απάντησε θετικά σε συγκεκριμένη ερώτηση. Κάτι που παρουσιάζει άνοδο σε σχέση με πέρσι που ήταν 67,6% και πρόβερσε 61,5%. Επίσης, να σημειώσω ότι στο συγκεκριμένο δείκτη τα ποσοστά της Κύπρου ήταν υψηλότερα και από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο και από τις χώρες Ελλάδα και Λουξεμβούργο με τις οποίες επιλέξαμε να συγκριθούμε. Στην ερώτηση κατά πόσον πιστεύετε ότι υπάρχει επαρκής προβολή της επιχειρηματικότητας από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, περίπου ένα στους δύο Κύπριους απάντησε θετικά. Βλέπουμε ότι οι απόψεις σε σχέση με αυτή την ερώτηση είναι περίπου ίδιες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για την Κύπρο. Παρατηρούμε βέβαια ότι το 50,9% του δείκτη της Κύπρου είναι χαμηλότερο από το 60,8% για τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο και το 66,5% που είχε ο αντίστοιχος δείκτης για το Λουξεμβούργο. Παράλληλα με τις κοινωνικές απόψεις, τον Τζεμ καταγράφει και τις προσωπικές εκτιμήσεις του πληθυσμού σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, κατά πόσο, για παράδειγμα, υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή όπου ζείτε τα επόμενα 3 χρόνια. 38,5% του πληθυσμού στην Κύπρο απάντησε θετικά για το 2019-2020. Παρατηρούμε δηλαδή μία μείωση και μία τάση για μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το 2017-2018 ήταν 51%, το 2018-2019 ήταν 45,9% και φέτος είναι 38,5%. Επίσης, ο δείκτης αυτός είναι ο χαμηλότερος και σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο που ήταν 50% και σε σχέση με το Λουξεμβούργο 58% και τον αντίστοιχο δείκτη στην Ελλάδα 49,9%. Βέβαια, όσον αφορά τις ικανότητες για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα είναι λίγο πιο ενθαρρυντικά και αισιόδοξα, θα έλεγα. Για το 2019-2020, το 58,2% του πληθυσμού απάντησε θετικά στην ερώτηση κατά πόσον πιστεύουν ότι έχουν τις αναγκαίες ικανότητες για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πέρσι, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45,9%, πρόβερση 46,4%. Και ο δείκτης για αυτή την κατηγορία για την Κύπρο είναι υψηλότερο σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, με τον δείκτη της Ελλάδας και με αυτόν του Λουξεμβούργου. Όσον αφορά το φόβο της αποτυχίας, επίσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα του 2019-2020. 36,4% του πληθυσμού απάντησε θετικά όσον αφορά το φόβο της αποτυχίας. Βλέπουμε δηλαδή μια τάση να μειώνεται ο φόβος της αποτυχίας σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ενδεικτικά, το 2017-2018, 55,9% του πληθυσμού απάντησε θετικά όσον αφορά το φόβο της αποτυχίας. Το 2018-2019, 48,5% απάντησε θετικά. Φέτος ήταν 36,4%. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, 42,7%, καθώς και με τα αποτελέσματα που αφορούσαν την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο. Και τέλος, υπήρχε ερώτηση κατά πόσο ο πληθυσμός γνωρίζει κάποιον επιχειρηματία. 56% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου ένα στους δύο Κύπρους, απάντησε θετικά ότι γνωρίζουν κάποιον επιχειρηματία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πέρσι ήταν 33,2%. Παρατηρούμε δηλαδή όσον αφορά τις κοινωνικές απόψεις και τις απόψεις του πληθυσμού για την επιχειρηματικότητα, ότι η επιχειρηματικότητα θεωρείται μια καλή επιλογή καριέρας και η θέση των επιχειρηματιών στην κοινωνία τείνει να βελτιώνεται αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του Τζεν για το 2019-2020 σε σχέση με προηγούμενα έτη. Παρατηρούμε βέβαια ότι η προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες. Και παρατηρούμε επίσης ότι η άποψη σχετικά με τις ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο τείνει να μειώνεται σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες. Βέβαια, οι απόψεις σχετικά με τις ικανότητες για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας φαίνεται να βελτιώνονται σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ο φόβος της αποτυχίας
τίνει να μειώνεται σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, καθώς περίπου ένα στους τρεις Κύπριους δηλώνει ότι φοβάται την αποτυχία από έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δηλώνει ότι γνωρίζει κάποιον επιχειρηματία. Και προχωρώντας από τις απόψεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ένας από τους πιο βασικούς δείκτες του GEM είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα πολύ αρχικού σταδίου. Totally Early Stage Entrepreneurial Activity, αλλιώς TI, όπως θα τη βρείτε στην Εθνική Έκθεση Αναφοράς. Για φέτος, ο συγκεκριμένος δείκτης για την Κύπρο ήταν 12,2%. Βλέπουμε δηλαδή ένα άλμα σε σύγκριση με πέρσι που ο συγκεκριμένος δείκτης ήταν 3,9%. Επίσης, παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο δείκτης της Κύπρου είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 9,2%, ο δείκτης του Λουξεμβούργου 10,2% και της Ελλάδας 8,2%. Αν συγκρίνουμε το δείκτη της Κύπρου με άλλες χώρες, με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης, βλέπουμε ότι πρώτη είναι η Λετωνία με 15% και η Κύπρος κατέχει την πέμπτη θέση. Παρατηρούμε επίσης ότι, για παράδειγμα, ο Καναδάς έχει αρκετά υψηλότερο ποσοστό, ενώ το γειτονικό Ισραήλ είχε 13% στο δείκτη της για το 2019-2020. Τον GEM αναλύει περαιτέρω το δείκτη σε δύο υποκατηγορίες. Την επιχειρηματική δραστηριότητα πολύ αρχικού σταδίου, ή αλλιώς τους νέους entrepreneurs, οι οποίοι έχουν την επιχειρηματική ιδέα, έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμη μισθό. Για αυτή την κατηγορία, τους νέους entrepreneurs, το ποσοστό για την Κύπρο για το 2019-2020 ήταν 7,9%, ενώ το αντίστοιχο πέρσι ήταν 1,2%. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η αύξηση που είδαμε στο δίκτυο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της επιχειρηματικότητας πολύ αρχικού σταδίου, τους νέους entrepreneurs. Παρατηρούμε επίσης ότι το 7,9% είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 5,5%, και καθώς και από τους δείκτες σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα, 7,2% και 4,6% αντίστοιχα. Η δεύτερη υποκατηγορία της TI είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικού σταδίου, οι new business owners, όπως τους ονομάζει η μεθοδολογία του GEM, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων, έχουν αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης, έχουν αρχίσει να έχουν μισθούς από την επιχείρηση, αλλά η επιχείρηση έχει ηλικία μικρότερη των 42 μηνών. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης της Κύπρου για το 2019-2020 ήταν 4,6%, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν 2,7%. Παρατηρούμε δηλαδή ότι υπήρξε μια αύξηση και στους new business owners, αλλά ήταν μικρότερη σε σύγκριση με τους νέους entrepreneurs που είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Επίσης, ο δείκτης αυτός για τους new business owners είναι υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τον δείκτη σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Τον GEM, πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας τύπου T, μετρά και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε προχωρημένο στάδιο, τους established business owners, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες σε προχωρημένο στάδιο με επιχείρηση ηλικίας μεγαλύτερης των 42 μηνών. Για την Κύπρο, για το 2019-2020, ο δείκτης αυτός ήταν 10,1%, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν 6,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό της Ελλάδας είναι 14,3%, του Λουξεμβούργου 4,7% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 7,8%. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα σε προχωρημένο στάδιο. Τέλος, το GEM μετράει και την ενδοεπιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα δηλαδή μέσα στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Για το 2019-2020, η ενδοεπιχειρηματικότητα στην Κύπρο ήταν 6,2%. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερη δηλαδή από την προηγούμενη χρονιά που ήταν 2018, που ήταν, συγγνώμη, 5,4%. Το GEM μας επιτρέπει επίσης να εξετάσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αναλογία γυναικών και ανδρών που συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα τύπου T,
Η αναλογία για την Κύπρο είναι 0,6, δηλαδή για κάθε 6 γυναίκες που συμμετέχουν στη ΤΥ, έχουμε αντίστοιχα 10 άντρες. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι ο δείκτης αυτός είναι στα ίδια επίπεδα με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά ότι έχουμε παρατηρήσει διαχρονικά ο δείκτης αυτός για την Κύπρο να είναι σταθερός. Δηλαδή και στις 4 χρονιές κατά τις οποίες η Κύπρος συμμετείχε στον GEM, ο δείκτης ήταν 0,6. Σε σύγκριση με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο τώρα, βλέπουμε ότι η Κύπρος υστερεί στην συμμετοχή γυναικών σε επιχειρηματική δραστηριότητα τύπου T. Δηλαδή στην Ελλάδα η αντίστοιχη αναλογία γυναικών ανδρών είναι 0,9. Δηλαδή έχουμε περίπου ίση, σχεδόν θα έλεγα ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε T, ενώ στο Λουξεμβούργο είναι 0,7. Το GEM μας επιτρέπει να εξετάσουμε τώρα και αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με το κίνητρο και το φύλο. Το πιο σημαντικό κίνητρο για τους Κύπρους, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, είναι να αποκτήσουν πολύ υψηλό εισόδημα. 76,8% για τους άνδρες απάντησε θετικά όσον αφορά στο κίνητρο του να αποκτήσουν πολύ υψηλό εισόδημα. Αντίστοιχα, οι γυναίκες κατά 68,1% έδωσαν και αυτές το συγκεκριμένο κίνητρο. Ο δεύτερος λόγος για τη συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι για βιοποριστικούς λόγους, καθώς οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες. 54,8% των ανδρών της ΤΥ απάντησαν θετικά σε αυτό το κίνητρο, 63% των γυναικών. Παρατηρούμε δηλαδή ότι σε σύγκριση με τους άνδρες, περισσότερες γυναίκες δήλωσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για βιοποριστικούς λόγους, ενώ περισσότεροι άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα με κίνητρο να αποκτήσουν πολύ ψηλό εισόδημα. Ένα άλλο κίνητρο που περιείχε η συγκεκριμένη ερώτηση του GEM ήταν το κατά πόσο συμμετέχουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα για να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη ή πρόοδο. Εδώ παρατηρούμε ότι 44,4% των ανδρών της ΤΥ απάντησε θετικά, 46,1% των γυναικών. Να σημειώσω ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες, παρατηρούμε το μεγαλύτερο κίνητρο για το Λουξεμβούργο είναι το κίνητρο να συμβάλλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη και πρόοδο και για την Ελλάδα το κίνητρο για βιοποριστικούς λόγους. Το GEM μας επιτρέπει επίσης να εξετάσουμε το αντίκτυπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι για την Κύπρο το λιανεμπόριο και χοντρεμπόριο έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην κατηγορία T. 34,4 της T ανήκει στο λιανεμπόριο και χοντρεμπόριο. Η δεύτερη κατηγορία για την Κύπρο είναι οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, διοίκησης και κοινωνικής πρόνοιας με 17,4%. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, παρατηρούμε ότι και το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος, έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της τύτους αντίστοιχα στο λιανεμπόριο και χοντρεμπόριο. Παρατηρούμε όμως ότι το Λουξεμβούργο έχει μεγαλύτερο ποσοστό σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 10,1%, ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ήταν 5,5% και η Ελλάδα μεγαλύτερη συμμετοχή σε βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες με 10,1%. Το GEM μας επιτρέπει επίσης να δούμε τις αναμενόμενες θέσεις εργασίας από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, ένα στους τρεις συμμετέχοντες στις κατηγορίες στη 4,2% του πληθυσμού δεν αναμένει καμία θέση εργασίας. Περίπου το 40%, 5,2% του πληθυσμού αναμένει μία μέχρι πέντε νέες θέσεις εργασίας και ένα μικρότερο ποσοστό της ΤΥ της Κύπρου αναμένει περισσότερο από 6 νέες θέσεις εργασίας λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας τα επόμενα 3 χρόνια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι πρώτον, υπάρχει σημαντική αύξηση του δείκτη T σε σχέση με πέρσι. Αύξηση και στις δύο υποκατηγορίες, με μεγαλύτερη αύξηση στην επιχειρηματικότητα που αφορά τους νέους entrepreneurs. Παρατηρούμε διαχρονικά μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες στην T για την Κύπρο. Και ότι η Κύπρος έχει χαμηλή συμμετοχή γυναικών
σε επιχειρηματική δραστηριότητα σε σχέση με άλλες χώρες. Παρατηρούμε ότι το σημαντικότερο κίνητρο συμμετοχής στη ΚΤΙ για την Κύπρο είναι το πολύ υψηλό εισόδημα. Ότι σημαντικό ποσοστό δηλώνει ως κίνητρο τη συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη και πρόοδο, αλλά αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο σε σχέση με άλλες χώρες όπως το Λουξεμβούργο. Και ότι οι γυναίκες συμμετέχουν στη ΚΤΙ σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τους άντρες για βιοποριστικούς λόγους. Παρατηρούμε επίσης μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών της ΤΙ να έχει λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρατηρούμε ότι μεγαλύτερο ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΤΙ είναι σχετική με το δουλειά εμπόριο, χοντρεμπόριο. Βλέπουμε ότι έχουμε μικρό ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΤΙ της Κύπρου να αφορά τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Και μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να μην αναμένει νέες εργασίες από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέλος, μέσω του ερωτηματολογίου των εθνικών εμπειρογνωμών, ήμασταν σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα και όσον αφορά το εθνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, μπορέσαμε να εξάγουμε αποτελέσματα σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του οικοσυστήματος. Τα πλεονεκτήματα για το 2019-2020 είναι οι φυσικές υποδομές, οι εμπορικές υποδομές και οι υποδομές υπηρεσιών και η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρατηρούμε βέβαια ότι οι εμπειρογνώμονες είχαν δώσει υψηλότερη βαθμολογία σε αυτά τα πλεονεκτήματα πέρσι, το 2018-2019, σε σχέση με το 2019-2020. Επίσης, παρατηρούμε ότι όσον αφορά τα μειονεκτήματα, τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του οικοσυστήματος της Κύπρου έχουν να κάνουν με την έρευνα και την ανάπτυξη, το οικονομικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης. Συνοπτικά, οι φυσικές και εμπορικές υποδομές της Κύπρου φαίνεται διαχρονικά και για τα 4 έτη κατά τα οποία η Κύπρος συμμετέχει στον Gemini το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Κύπρο. Παρατηρούμε ότι η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Εξακολουθεί όμως η βαθμολογία που δίνουν οι εμπειρογνώμονες να είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρατηρούμε ότι η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια του σχολείου εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη, οπότε ο δείκτης, ο συγκεκριμένος σε σύγκριση με άλλες χώρες, είναι χαμηλότερος. Αντίστοιχα, το οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο εμφανίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα του οικοσυστήματός μας. Και σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Κύπρος φαίνεται να υστερεί στη μεταφορά αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης στη βιομηχανία. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, καθώς και τις εισηγήσεις που λάβαμε από τους εμπειρογνώμονες μέσω του ερωτηματολογίου, στην Εθνική Έκθεση Αναφοράς θα βρείτε μια εκτεταμένη αναφορά στις εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, οργανώνουμε τις εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής σε 4 κατηγορίες. Την εκπαίδευση και την κουλτούρα, τις κυβερνητικές διαδικασίες και πολιτικές, την οικονομική υποστήριξη και την επιχειρηματική υποστήριξη. Θα αρχίσω από την εκπαίδευση και την κουλτούρα. Εισηγούμαστε την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να περιλαμβάνει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Εισηγούμαστε την ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ώστε να έχουμε καλύτερη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία. Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινοτομίας, σχεδιασμός προγραμμάτων που να στοχεύουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των γυναικών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, τα θέματα STEM, καθώς και την παροχή κινήτρων για συμμετοχή γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την κατάλληλη προώθηση των προγραμμάτων αυτών. Στη δεύτερη κατηγορία, στις κυβερνητικές διαδικασίες και πολιτικές, εισηγούμαστε την ψηφιοποίηση των περισσότερων κυβερνητικών διαδικασιών και υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση του συντονισμού των υπηρεσιών που παρέχουν στις επιχειρήσεις, την προώθηση του πολύ πρόσφατου νομοσχεδίου που επιτρέπει την εμπορευματοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων των πανεπιστημίων
και την απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών εγγραφής εταιρείας. Στην τρίτη κατηγορία, εισηγούμαστε την ενίσχυση των υφιστάμενων σχεδίων και προγραμμάτων χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα για νεοφυείς επιχειρήσεις και την επίσπευση της διαδικασίας αξιολόγησής τους, την αύξηση της συχνότητας των προσκλήσεων για χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση ακριβώς νέων νεοφυείων επιχειρήσεων, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να δημιουργηθεί ένας εθνικός χρηματοδοτικός οργανισμός για τη χρηματοδότηση νεοφυείων επιχειρήσεων και τέλος την παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων σε μεγάλες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση νεοφυείων επιχειρήσεων σε πολύ αρχικό στάδιο που είναι και υψηλό το ρίσκο. Και στην τέταρτη κατηγορία που αφορά την επιχειρηματική υποστήριξη, εισηγούμαστε την ενθάρρυνση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο μεντόρων που να δραστηριοποιείται μεν σε στρατηγικούς τομείς για την Κύπρο, αλλά να περιέχει και μέντορες από Κύπριους και Έλληνες της Διασποράς που είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε χώρες με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, εισηγούμαστε τη δημιουργία προγραμμάτων για προσέλκυση ταλέντου από το εξωτερικό, για παράδειγμα στον τομέα της πληροφορικής, και τέλος την παροχή κινήτρων στις αερογραμμές για καλύτερη συνδεσιμότητα της Κύπρου με μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και με προορισμούς που έχουν μεγάλη τεχνολογική και ερευνητική ανάπτυξη. Πιο εκτενή αναφορά στις εισηγήσεις χάραξης πολιτικής, καθώς και στα αποτελέσματα, θα βρείτε, όπως είπα και νωρίτερα, στην εθνική έκθεση αναφοράς που υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Αυτό με φέρνει και στο τέλος της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και σε αυτό το στάδιο μπορούμε να ξεκινήσουμε το Q&A session. Ήδη έχουμε μια ερώτηση στο chat κατά πόσον, πώς και είναι η έννοια που χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, να θεωρείται π.χ. να ανοίξει ένα περίπτερο ή ICTs. Και λέει, είναι πολύ σημαντικό το context που δίνεται στους participants. Ωραία να πω ότι το GEM μετράει στην επιχειρηματικότητα, όχι τόσο τις νεοφύης επιχειρήσεων, όσο την επιχειρηματικότητα με την πιο γενική έννοια, που μπορεί να καλύπτει με και νεοφυείς επιχειρήσεις σε συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά και πιο συνηθισμένες, να το πω έτσι, επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αφορούν, για παράδειγμα, το λιανεμπόριο. Παντελίτσα, βλέπω ότι υπάρχει ένα ερώτημα να δω από πού. Είναι η Μαρία από το Υπουργείο Εμπορίου. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τα ανάληψη αυτής της ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι σαν Υπουργείο είναι εξαιρετικά σημαντικό τα αποτελέσματα του GEM, αλλά και η συμμετοχή της Κύπρου, τέλος πάντων. Και να σας πω ότι πλέον έτσι βλέπουμε πολύ οργανωμένα στο Υπουργείο και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα, όπως μέχρι τώρα έγινε, απλώς πλέον με την ολοκλήρωση της δήλωσης πολιτικής ή της υλοποίησης, τέλος πάντων, προσπαθούμε πλέον να βρούμε διαφορετικούς τρόπους που θα προωθήσουμε τα αποτελέσματα και ευελπιστούμε ότι έτσι σύντομα να βρούμε έναν τρόπο για να αξιοποιήσουμε σε πιο μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα του GEM, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά και οι εισηγήσεις πολιτικής. Είναι, δηλαδή όπως τις είδαμε, πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ σωστές, τέλος πάντων. Οπότε προσπαθούμε έντονα, το τι ήθελα εγώ να μεταφέρω, ότι προσπαθούμε έντονα να βρούμε έτσι έναν τρόπο σε ψηλό επίπεδο που θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις εισηγήσεις ιδιαίτερα του GEM. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστούμε. Είναι τιμή μας και χαρά μας που αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη και για τέταρτη χρονιά είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του GEM.
Σε σχέση με τις εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής, είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για οποιαδήποτε περαιτέρω παρουσίαση ή μεταφορά των αποτελεσμάτων θα μπορούσαμε να προωθήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, Παντελίτσα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάτι ούτε στο chat. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, μπορούμε είτε μέσω του chat, είτε νομίζω είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα αυτή τη στιγμή. Σωστά. Αν δεν έχει κάποιο άλλο, μπορώ να πω κάτι εγώ, ναι. Δημήτρης Χαρισοφόπης. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, χρήσιμες πληροφορίες. Το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πάμε through διάφορα iterations για να κάνουμε ένα identify τι είναι σημαντικό, τι γίνεται με την επιχειρηματικότητα, τι είδος επιχειρηματικότητας κτλ. Θέλω να αναφέρω μόνο δύο πράγματα. Το ένα, πρέπει οι εισηγήσεις να είναι aligned με τα incentives τα οποία γίνονται, σύμφωνα με το τι είναι οι πληροφορίες που μαζεύουμε through the chain. Δηλαδή, εγώ έβαλα την ερώτηση τη γραπτή για το definition της επιχειρηματικότητας. Εάν παραδείγματος χάρη βλέπουμε ένα tendency το οποίο η επιχειρηματικότητα που εννοούμε στην Κύπρο είναι περισσότερο στο λιάν εμπόριο και σε άλλα πιο soft areas, τα incentives πρέπει να είναι να έχουν βάρος προς εκείνη την κατεύθυνση. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ότι όποιος είναι υπεύθυνος, όποιον τμήμα υπουργείων, οργανισμός κτλ. Είναι υπεύθυνος για να κάνει implement the suggestions, νομίζω πάντα έχουμε έναν έτσι lag στην ταχύτητα. Και όσον έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, η ταχύτητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά, ή if not το πιο σημαντικό variable. Εάν ξέρεις, έχουμε εισηγήσεις, αλλά οι εισηγήσεις παίρνουν 2-3 χρόνια για να αποφασιστούν να γίνουν implemented κτλ., νομίζω είμαστε πάντα πίσω από την behind the ball, όπως λένε και οι ξένοι. Και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε μπροστά, διότι θα τρέχουμε πάντα πίσω. Οι προσπάθειες είναι, νομίζω, ειλικρινείς, είναι commendable, αλλά από άποψης προσπάθειας, όχι από άποψης αποτελέσματος. Αυτό. Ευχαριστούμε για τις εισηγήσεις. Νομίζω υπάρχουν και τέτοιες εκπρόσωποι και των Υπουργείων, δύο Υπουργείων μάλιστα, στο συγκεκριμένο session, από ό,τι έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ναι, ίσως παίρνει κάποιον καιρό να γίνει η μεταφορά της γνώσης σε πραγματική πολιτική. Από την άλλη, είμαστε σε θέση με τέτοιου τύπου εργαλεία να μελετήσουμε πρώτα απ' όλα τι γίνεται και κατά δεύτερον να εξετάσουμε πώς μπορούμε ακριβώς να επισπεύσουμε και αυτές τις διαδικασίες της μεταφοράς και της μετατροπής των αποτελεσμάτων από τις δείκτες του GEM και από άλλες έρευνες σε πολιτικές ή τουλάχιστον σε εισηγήσεις για πολιτική. Ωραία. Έχουμε ακόμη μια ερώτηση στο chat, ότι με βάση τα συμπεράσματα, ποιοι θα πρέπει να είναι οι μελλοντικοί στόχοι πολιτικής. Μελλοντικοί στόχοι, παύλα, πολιτικής. Ναι, βλέπω από τον Γιώργο Γεωργίου. Να πούμε ότι ο στόχος της Εθνικής Εκθέσης Αναφοράς είναι να πάρει τους δείκτες για την επιχειρηματικότητα, για τις απόψεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, για το αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας και για το οικοσύστημα. Με βάση και τις εισηγήσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, υπάρχουν εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής και υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου όσον αφορά τα περαιτέρω βήματα που μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης ή της λήψης κάποιων συγκεκριμένων πολιτικών που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Βλέπω ακόμη μια ερώτηση να την απαντήσουμε και νομίζω επειδή έχουμε καθυστερήσει λίγο με βάση το πρόγραμμα να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Βλέπω από τον Γιάννη Μπέση μια ερώτηση κατά πόσο σύμφωνα με την έρευνα ο δείκτης Fear of Failure μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε τι θεωρείτε ότι οφείλεται κατά βάση αυτό?
Βλέπουμε γενικά μια τάση να μειώνεται ο δείκτης fear of failure, όχι μόνο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θα έλεγα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο βαθμό στη βελτίωση των αντιλήψεων που παρατηρούμε σε σχέση με τις ικανότητες του πληθυσμού. Δηλαδή, στην ερώτηση όσον αφορά το κατά πόσο έχετε τις ικανότητες να προχωρήσετε σε επιχειρηματική δραστηριότητα, βλέπουμε ότι η άποψη αυτή παρουσιάζεται πιο θετική σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, πιθανόν να συσχετίζεται με αυτόν τον δείκτη και με τη μείωση ακριβώς του fear of failure. Κάποια άλλη εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι ίσως όσο οριμάζει η ιδέα της επιχειρηματικότητας και στην Κύπρο, ακριβώς υπάρχει καλύτερη κατανόηση και των απαιτήσεων, αλλά και αποδοχή, θα έλεγα, της αποτυχίας από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωραία. Είμαστε 10 λεπτά πίσω από ό,τι βλέπω σε σχέση με το πρόγραμμα, οπότε λέω να προχωρήσουμε στην παρουσίαση των δράσεων από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, ο λειτουργός έργων Μάριος Γεωργούδης θα μας παρουσιάσει το ειδικό ένθετο που έχουμε στην έκθεση αναφοράς, που αφορά τις δράσεις του Υφυπουργείου. Μάριο, λόγος σε σένα. Ναι, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για να παρουσιάσω σήμερα τις δράσεις του Υφυπουργείου. Ονομάζομαι Μάριος Γεωργούδης και είμαι λειτουργός έργος στο Υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο Υφυπουργείο ιδρύθηκε 1η του Μάρτη του 2020 και καλείται να καλύψει 4 πυλώνες. Την έρευνα, καινοτομία, ψηφιακή πολιτική και τεχνολογίες διαστήματος. Το όραμα του Υφυπουργείου είναι η έρευνα, η καινοτομία και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών να αποτελέσουν καταλύτη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποδοτικού και φιλικού προς τον πολίτη κράτους και μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας, ενώ έχει ως όραμα επίσης η έρευνα, η καινοτομία και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η αποστολή του Υφυπουργείου είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που παρέχονται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις. Ποια είναι όμως η υφιστάμενη κατάσταση? Σύμφωνα με τον δείχτη DESI του 2020, ο δείχτης DESI είναι το Digital Economy και Social Index. Ουσιαστικά είναι ο δείχτης που δείχνει τον digital competitiveness ενός κράτους και βασίζεται σε 5 παραμέτρους. Είναι η σύνδεση μόνιδα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Το 2020, σε αυτόν τον δείχτη, η Κύπρος είναι στη θέση 24 από τις 28 χώρες που δείχνει την επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί στον τομέα της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών. Ποιες είναι οι διαστάσεις, προκλήσεις της ψηφιακής πολιτικής που καλείται να καλύψει να αντιμετωπίσει το Υφυπουργείο? Στη ψηφιακή διακυβέρνηση γίνεται ένα σχεδιασμός του επιχειρησιακού μοντέλου του Υφυπουργείου και των τμήματων του και γίνεται ουσιαστικά ένα πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών. Έχει ως σκοπό τον εξυγχρονισμό τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και διασφάλιση ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Στη ψηφιακή οικονομία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ στοχεύει και στη στενή συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Το μεσοπρόθεσμο επίπεδο το οποίο έχει θέσει το Υφυπουργείο στη ψηφιακή διακυβέρνηση είναι μέσω της δημιουργίας του Digital Services Factory, το οποίο χρησιμοποιεί μια ευέλικτη μεθοδολογία, Agile Life Cycle Through Citizen Journey, να αναπτύξει νέες και ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες. Έχει προχωρήσει
ή προχωρά μάλλον στην ολιστική προσέγγιση για ανάπτυξη και διαχείριση των κυβερνητικών ιστοσελίδων με σύγχρονη σχεδιαστική και επικοινωνική προσέγγιση μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.cy, όπου η νέα ψηφιακή πύλη αυτή ουσιαστικά θα είναι ένα κεντρικό σημείο στο οποίο θα βρίσκονται όλες οι ιστοσελίδες και υπηρεσίες του κράτους σε μια μορφή όπου θα είναι ευθυγραμμισμένη. Και γίνεται πρόθεση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, όπου βασίζεται πάνω σε δύο στοιχεία. Στην ηλεκτρονική τυπογραφή, η οποία είναι ήδη σε εφαρμογή, και στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η οποία είναι ως νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται άμεσα η ψήφισή της. Σε ό,τι αφορά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία είναι υποσχεδιασμό, υπάρχουν κάποια μεγάλα έργα σε τομείς προτεραιότητας, όπως την υγεία, το πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείων και ηλεκτρονική φαγγελία ασθενών. Στην παιδεία είναι το School Management System και στην δικαιοσύνη το σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, γίνεται ανάπτυξη ενός νέου συστήματος σειράς προτεραιότητας για τα κέντρα εξυπηρετήσεις του πολίτη, ενώ γίνεται ένας σχεδιασμός και νέων συστημάτων για το Τμήμα Φορολογίας των Τελωνίων, του Τμήματος Πολιτικών Μεταφορών, του Χτηματολογίου, της Πολεοδομίας. Προχωρά σχεδιασμός για πλήρη ψηφιοποίηση εντεφόρων εταιριών και άλλων υπηρεσιών, ενώ και σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας της κρατικής μηχανής, γίνεται μια επέκταση του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών και του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου ΙΟΑΣΙΣ, ενώ είναι υπό ανάπτυξη και το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων του Γενικού Λογιστηρίου, το ERP, το οποίο θα προσφέρει και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πολίτες. Ακόμη ένα έργο το οποίο αναμένεται να προωθηθεί είναι και η μετάβαση σε G-Cloud δεδομένων του δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, το Υφυπουργείο έχει ετοιμάσει μια μελέτη για τα e-skills, όπου γίνεται ουσιαστικά ανασχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή θα καλούνται ουσιαστικά εταιρείες να αναφέρουν τις ανάγκες σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το Υφυπουργείο για upskilling του human capital, ενώ γίνεται και προώθηση της επιλογής σπουδών της κατεύθυνσης STEM στα σχολεία. Αυτό έγκυται στην ανάγκη ότι η αγορά αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη για μεγάλων αριθμών από φύτο STEM, τους οποίους δεν διαθέτει Κύπρος σε αριθμούς. Οπότε στοχεύεται η προώθηση και η αύξηση των αποφύτων STEM από Κύπρους πολίτες. Άλλος σκοπός του e-skills είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και διατομιακών δεξιοτήτων, όπως π.χ. το project management για εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επιστοποίηση της αναβάθμισης αυτής. Γίνεται ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα γίνεται ένα assessment της ψηφιακής ικανότητας ενός πολίτη και ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ψηφιακά, θα γίνεται ουσιαστικά μία σύσταση για παρακολούθηση υφιστάμενων προγραμμάτων για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του, ενώ θα υπάρχει και ένα αρχείο με εκπαιδευτικό υλικό για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις για το σύνολο της κοινωνίας, ενώ αναμένεται να σχεδιαστούν και προγράμματα για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ενίσχυση προσβασιμότητας σε ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για πολίτες. Και τέλος, πρόθεση κουλτούρας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και διαβίου μάθησης. Το Υφυπουργείο έχει θέσει ως τεχνολογίες προτεραιότητας
τις τεχνολογίες του blockchain, του artificial intelligence και χρήσης εφαρμογών διαστήματος, αφού πιστεύουμε πως αυτές οι τεχνολογίες είναι το εφαλτήριο για την ανάπτυξη τεχνολογιών στο μέλλον. Για την άνθηση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος είναι στο τελικό στάδιο η διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Στρατηγικής για Ανάπτυξη Έξυπνων Πόλεων. Βρίσκεται σε πιλωτική εφαρμογή το νέο κέντρο τηλεξυπηρέτησης, το οποίο αυτή τη στιγμή χειρίζεται θέματα COVID-19, αλλά αυτό το κέντρο τηλεξυπηρέτησης στο μέλλον μετά την πανδημία αναμένεται να εξυπηρετεί θέματα όλων των υπηρεσιών του κράτους μέσω ενός κεντρικού σημείου τηλεξυπηρέτησης. Το Υφυπουργείο συμμετέχει ενεργά σε προτάσεις για άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο πρόγραμμα Connecting Europe Facility, στο Horizon Europe, στο Ταμείο Ανάκαψης και Αφεκτικότητας, στον Digital Europe και άλλα διαθέσιμα προγράμματα. Και σε αυτό το σημείο βρίσκεται στο τελικό στάδιο μία μελέτη για προσέλκυση εταιριών επιστήμης, τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο. Αυτή η μελέτη ουσιαστικά είναι μια σειρά από κίνητρα τα οποία είναι φορολογικά, μεταναστευτικά, human capital, ανάπτυξη υποδομών, όπου ουσιαστικά γίνονται παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς για να γίνει η Κύπρος ένα ευνοϊκό περιβάλλον για προσέλκυση αυτών των εταιριών. Και τέλος, είναι το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης, όπου γίνεται μέσα αυτού του σχεδίου γίνεται χρηματοδότηση διαφόρων υπηρεσιών οι οποίες στοχεύουν στη ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, σε ό,τι αφορά την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, το Υφυπουργείο στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση και στήριξη των ερευνητικών οργανισμών και υποδομών, καθώς και των 6 κέντρων αριστείας. Στοχεύει στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Βρίσκεται υπό επεξεργασία το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία των spin-off από πανεπιστήμια, καθώς και βρίσκεται υπό σχεδιασμό η δημιουργία του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης. Το Υφυπουργείο στοχεύει στη δημιουργία περιφέρειας καινοτομίας, ενώ γίνεται αναβάθμιση του πιστοποιητικού καινοτόμων επιχειρήσεων και δημιουργία ενός μητρώου όπου θα βρίσκονται οι επιχειρήσεις αυτές. Γίνεται σχεδιασμός εργαλείων χρηματοδότησης και κινήτρων για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και για χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ γίνεται η χρηματοδότηση και προώθηση της δημιουργίας των Digital Innovation Hubs. Και τέλος, έχει ανακοινωθεί από το Υφυπουργείο η δημιουργία ενός πιστοποιητικού επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα λαμβάνουν το πιστοποιητικό υψηλής τεχνολογίας, ουσιαστικά γίνεται και σχεδιασμός κινήτρων για προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είναι αυτές σε συντομία οι δράσεις του Υφυπουργείου και αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις. Μαρίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση του ειδικού ενθέτου που έχουμε και στην Εθνική Έκθεση Αναφοράς όσον αφορά τις δράσεις του Υφυπουργείου. Έχουμε προγραμματισμένα κάποια λεπτά για Q&A session, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει μια ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία για μια εταιρεία να λάβει το πιστοποιητικό καινοτόμο επιχείρησης από τον Νίκο F. Είναι διαθέσιμη η διαδικασία για να λάβει μια εταιρεία το πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης. Είναι διαθέσιμη στη σελίδα του Υφυπουργείου
η όλη διαδικασία, οπότε μπορεί κάποιος να μπει στη σελίδα του Υφυπουργείου, την οποία θα τη γράψω στο chat, για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και για τον χρόνο που αφιερώσατε να συμμετέχετε στη σημερινή εκδήλωση. Να επαναλάβω ότι η Εθνική Έκθεση Αναφοράς υπάρχει ήδη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας. Από την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει και σε hard copy. Αν κάποιος θα ήθελε να έχει αντίγραφο ή αντίγραφα του hard copy, μπορείτε να στείλετε ένα email στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και με χαρά να σας αποστείλουμε εκτυπωμένη την έκθεση αναφοράς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.